καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δύο μήνες, κύριε Σαββόπουλε, ένα μικρό χρονικό διάστημα, κατ' ουσίαν. Παρ' όλα αυτά, ένα διάστημα στο οποίο πάρα πολλά θέματα έχουν ανοίξει. Είτε μιλάμε για τα μεγάλα έργα του νομού της Καστοριάς, είτε μιλάμε για ζητήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την περιφέρειά μας. Παρ' όλα αυτά, έχουν να κάνουν και με την περιοχή μας εδώ, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό, θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε σιγά-σιγά και ένα-ένα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση με μια γενικότερη περιγραφή του κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο καινούριο πλέον Περιφερειακό Συμβούλιο που παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις συνεδριάσεις του. Πρωταγωνιστούν, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν και στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της Περιφερειακής Αρχής, με άλλους ρόλους προφανώς. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει αρκετές έντονες στιγμές και σε αυτές τις συνεδριάσεις και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί και εκεί είχαμε αρκετούς διαξηφισμούς και αντιπαραθέσεις και αναφέρομαι φυσικά στο θέμα της σύραγγας της κλεισούρας. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο με το πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα δύο μήνες πλέον μετά. Έχετε την εμπειρία, δεν είστε καινούριος στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, με έναν άλλον επικεφαλής πλέον, με τον κύριο Κασαπίδη, αλλά νομίζω ότι είστε σε γνώριμα μονοπάτια ούτως ή άλλως. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Λούσιο, που μας δίνετε την ευκαιρία να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τους πολίτες της Καστοριάς. Είναι όπως τα είπατε, είναι το πρώτο χρονικό διάστημα. Είναι μικρό, αλλά είναι και μεγάλο ταυτόχρονα. Είναι λίγο σε μια κρίσιμη και οριακή έτσι, χρονική στιγμή όσον αφορά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020, που ξέρουμε ότι υπολείπεται, θα έχει ένα χρονικό διάστημα το νησι 3 που λέμε, δηλαδή θα πάει μέχρι το 2023. Ξεκινήσαμε και με κάποια περιφερειακά συμβούλια. Είναι η αρχή πάντοτε, έχει και τις δυσκολίες της. Είπατε ήδη πρωταγωνιστές, έχουν αλλάξει κάποιοι πρωταγωνιστές. Τώρα είναι ο κύριος Κασαπίδης. Βλέπουμε κάποιες συνεδριάσεις. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ γρήγορα με μια πρόταση η οποία αφορά έτσι ένα μεγάλο έργο το οποίο ήταν και είναι όνειρο πολλών Καστοριανών, είναι η σύραγγα της κλεισούρας. Εκεί είδαμε τις αντιδράσεις κάποιων οι οποίοι επικαλούνταν και λέγανε ας πούμε, για περιφερειακή συνείδηση. Γιατί μιλάμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Είτε λέγονται Κοζανίδες, είτε λέγονται Φλωρινιώτες, είτε λέγονται Γρεβενιώτες. Είναι ένα όριμο έργο και μάλιστα είναι το μοναδικό όριμο έργο. Και το έχουμε πει αυτό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα θέλαμε η απόφαση να είναι ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία όπως τελικά εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε όμως, κύριε Σαββόπουλε, από όλους τους Περιφερειακούς Σύμβουλους τουλάχιστον της Καστοριάς. Εντάξει. Δεν ξέρω με κατά πόσο παρατηρήσεις, αυτό... Με κάποιες παρατηρήσεις. Με δηλαδή, παρατηρήσεις, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όταν η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, ενώ ήταν 60 μήνες θητεία ως Περιφερειακή Αρχή, μας ζητούσε από εμάς να φέρουμε και τα άλλα ζητήματα τα οποία θα έρθουν στη σειρά. Δηλαδή που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο της Καστοριάς, που έχουν να κάνουν με τη λίμνη της Καστοριάς, που έχουν να κάνουν με το σιδηροδρομικό σταθμό της Καστοριάς, που έχουν να κάνουν με μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι αναπτυξιακά για την περιοχή της Καστοριάς. Και έπρεπε εμείς να απολογηθούμε στις 35-40 μέρες που ήρθε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και φέραμε ένα τόσο μεγάλο έργο. Έστω και κατά πλειοψηφία που πέρασε, αυτό καταλαβαίνετε ότι εντάξει. Θα έπρεπε να ήταν υπέρμαχοι και να προσπαθούσαν να πείσουν και τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους των παρατάξεων που εκπροσωπούν και να περνούσε ομόφωνα όπως πέρασε ομόφωνα μετά από ένα περιφερειακό συμβούλιο η πρόταση της Φλόρινας, η οποία και αυτή αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε όπως. Καταρχήν θέλω να τονίσω και το έχω πει και δημόσια και άλλη φορά ότι ο κάθετος που συνδέει τη Φλόρινα με την Εγνατία είναι σίγουρα μεγαλύτερης προτεραιότητας από την πρόταση την οποία έχουμε βάλει εμείς ως Καστοριά. Όμως όταν βλέπεις, κυρία Λούσιο, ότι η συγκεκριμένη πρόταση υπολείπεται σε οριμότητα τουλάχιστον κατά 2-3 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μην απορροφηθούν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Δεν είναι ανταγωνιστικά, λέτε, τα δύο έργα. Δεν είναι όριμο της Φλόρινας, μακάρι να οριμάσει. Δεν είναι ανταγωνιστικά. Δεν είναι. Η μόνη όριμη πρόταση σε ένα χρονικό σημείο το οποίο, εάν δεν είχαν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις, υπήρχε κίνδυνος να φύγουν σε ένα χρονικό διάστημα, σε 1,5-2 χρόνια, κάποια λεφτά και να πάνε κάπου αλλού για να αξιοποιηθούν, για να μην επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό να μειώνει την αξία
του έργου για το οποίο δαπανήθηκε ένα ποσό της τάξης των 2.360.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Και ξέρετε ότι όταν χρηματοδοτείται, κυρία Λούση, μία μελέτη στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, υπήρχε η υποχρέωση να χρηματοδοτηθεί στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Το ερώτημα που θέτουν οι περισσότεροι, κύριε Σαββόπουλε, γιατί όταν έγινε αυτή η μελέτη και όταν υπήρξε αυτή η ιδέα, μιλούσαμε για κάποιες άλλες συνθήκες. Το ερώτημα που θέτουν οι περισσότεροι, είτε μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Καστοριάς, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και ορθώς αν θέλετε θέτεται και το θέμα της περιφερειακής συνείδησης, αλλά το ερώτημα που θέτουν ακόμη και άνθρωποι εδώ της περιοχής μας είναι κατά πόσο αυτό το έργο, το οποίο είναι μεγάλου κόστους, είτε φτάσουμε στα 40 εκατομμύρια, όπως λέτε και εσείς, με εκπτώσεις ή με όλες αυτές τις διαδικασίες, παρ' όλα αυτά δεν είναι. Θα τα αποδώσει αυτά που αναμένουμε. Δεν είναι αμεληταίο ποσό, ακριβώς. Ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και τον βουλευτή, τον κύριο Αντωνιάδη από τη Φλόρινα, ο οποίος μίλησε για ένα τυφλό, ναι, μεν όριμο έργο. Είπε και αυτό και ο ίδιος ότι δεν είναι ανταγωνιστικά τα δύο έργα, ο άξονας από το Λεμαΐδα Φλόρινα και η σύραγγα της Κλεισούρας. Θέτει όμως και ο ίδιος, αλλά και άλλοι, το υπό αμφισβήτηση, ακριβώς το θέμα του κόστους ωφέλους του συγκεκριμένου έργου. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το έργο θα αποφέρει στην Καστοριά κάποια ωφέλη τα οποία δικαιολογούν τα 40 εκατομμύρια. Χαμογελάτε, βλέπω. Χαμογελάω, ξέρετε, προσέξτε τώρα, γιατί ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Ο κ. Αντωνιάδης είναι και προσωπικός φίλος, έχουμε διατελέσει μαζί ως περιφερειακή αρχή το 2011-2014 ήταν και η Φλόρινα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί πρέπει αυτοί που διατελέσαν τα τελευταία 10 χρόνια σε κάποιες θεσμικές θέσεις να απολογηθούν, γιατί δεν είναι όριμη η μελέτη του κάθε του άξονα που θα συνδέσει τη Φλόρινα με την Εγνατία. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν είναι κάτι τυφλός, ο δρόμος δεν είναι. Τυφλός ο δρόμος δεν είναι. Δρόμος δεν είναι. Τυφλός χρειάζεται μια μικρή παρέμβαση από την πλευρά της Ορδέας και θα γίνει ένα επαρχιακό δίκτυο σύγχρονο το οποίο θα συνδέει την περιοχή της Ορδέας με την περιοχή της Καστοριάς. Και μάλιστα θα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης από την περιοχή με την ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου. Είναι ένα έργο το οποίο έχουμε κατά καιρούς πει ότι είναι πολλά τα πλεονεκτήματα και πολλά αυτά που θα ανταποδώσει στο κομμάτι μετά την κατασκευή αυτού του σύγχρονου επαρχιακού δρόμου με το τούνελ που είναι περίπου 1.400 μέτρα. Θα αναδειχθεί και το αεροδρόμιο της Καστοριάς ταυτόχρονα. Ξέρετε ότι θα μπορεί να γίνει και η πρόσβαση όσον αφορά. Είμαστε αυτή τη στιγμή με την κάθοδο της Εγνατίας. Έχουμε αποκοπεί τελείως από την περιοχή της Έδεσας και την περιοχή των Γιαννητσών. Εμείς είμαστε ως Καστοριά, το έχει πει και ο κ. Μάνος από εμάς, στην τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε μια περιοχή όπου έχει περίπου 12.000 στρέμματα μήλο-καλλιέργειας. Και ξέρετε ότι μια μεγάλη ποσότητα των μήλων αυτών πάνε σε εμπόρους που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσας και της Πέλας. Θα διευκολύνει πολύ και στο εμπόριο του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος, θα μας βοηθήσει περαιτέρω στο κομμάτι της ανάπτυξης του τουρισμού. Ασφαλώς και είναι η ιστορία ότι θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, το οποίο απλά είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Απλά τα θέτω αυτά τα ερωτήματα, κύριε είμαι σίγουρος ότι καταρχήν η μελέτη αυτή, κυρία Λούσιο... Υπάρχουν ερωτήματα για το ποιο είναι το μέλλον της Πτολεμαϊδας, με την οποία θέλουμε να ενωθούμε, γιατί, δεδομένου... Για την ανταποδοτικότητα, μια τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού αμοιβής μελέτη, υπάρχουν και αντίστοιχες οικονομικοτεχνικές μελέτες. Δεν γίνονται δηλαδή, δεν δίνει δαπανά η Ευρώπη, συγχρηματοδοτεί η Ελλάδα με εθνικούς πόρους 2,5 εκατομμύρια και στο τέλος μετά τα 2,5 εκατομμύρια μετά από 8 χρόνια δεν έχουν αλλάξει. Υπήρχε η κάθοδος τότε. Όταν ξεκίνησε η μελέτη και παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2012, υπήρχε η κάθοδος της Εγνατίας, γιατί πολλοί λένε ότι όταν είχε ξεκινήσει. Δεν μιλάμε για την πρώτη μελέτη. Αν είχε ξεκινήσει ως ιδέα. Υπήρχε. Ως ιδέα δεν υπήρχε, εντάξει. Η μελέτη όμως χρηματοδοτήθηκε και υπήρχε η κάθοδος της Εγνατίας. Είναι ένα έργο το οποίο είναι όριμο, πρέπει να κατασκευαστεί. Υπήρχε πολιτική βούληση. Γιατί εδώ θέλω να σταθώ στην πολιτική βούληση. Ξέρετε τι σημαίνει πολιτική βούληση. Είναι προτεραιότητα το έργο της σύραγγας ακριβώς επειδή είναι οριμό. Όχι μόνο αυτό. Έχω εξηγήσει τους λόγους. Έχω πει κατά καιρούς, κυρία Λούσιο. Έχω πει κατά καιρούς. Προσέξτε, όταν εμείς πάμε σε έναν υπουργό, ως περιφερειακή αρχή, ως αντιπεριφέρεια, ο υπουργός θα μας ζητήσει τι θέλουμε. Μπορούμε εμείς στον υπουργό να ζητήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι όριμο. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, με χρονικούς ορίζοντες. Τι σημαίνει χρονικός ορίζοντας? Το ΕΣΠΑ λέει μέχρι το 23. Πρέπει να υπάρχει απορροφητικότητα. Είμαστε η τελευταία των τελευταίων στην απορροφητικότητα. Και γι' αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς.
Κάτι δεν πάει καλά. Όταν είσαι 13ο στου 13, δεν αποτελεί δικαιολογία. Εμείς σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού μας. Εντάξει, δεν θέλω. Ούτε ο κόσμος μας εξέλεξε. Πιστεύω ότι θέλοντας να μας δώσει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούμε και να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους προηγούμενους. Θα φανεί αυτό στην πορεία του χρόνου. Υπάρχει αυτό που λέμε απολογισμός. Και όταν λέμε απολογισμός, όλα με κεφαλαία γράμματα. Δεν μπορεί, κυρία Λούσιου, στο τέλος της θητείας μας να λέμε ότι σχεδιάσαμε, ξέρω εγώ, το χιονοδρομικό του γράμμου. Τι σημαίνει σχεδιασμός? Να έχουμε παραδώσει μια ωριμότητα μελετητική, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Έτσι λοιπόν, και εμείς πιστεύω ότι στο ξεκίνημα, ως ξεκίνημα, ήταν πολύ καλό με την έννοια ότι αυτό μπορούσαμε να εντάξουμε. Δεν υπήρχε άλλη ωριμότητα. Εάν, ας πούμε, συζητήσει ο Υπουργός 5 προτάσεις, δεν μπορεί να βάλει 4 προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να έχει 5 την πρώτη. Γιατί αυτό είχε συμβεί με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Αλλά η συγκεκριμένη μελέτη ήταν στους στρατηγικούς στόχους ως δεύτερη προτεραιότητα, αλλά υπήρχε μέσα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτό το έχει πει μάλιστα και η αντιπολίτευση, τόσο και ο κύριος Χαρυπίδης, όσο και η κυρία Ζημπηλιάδου. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνανε για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, ναι, να γίνει η σύραγγα της κλεισούρας, αλλά να γίνουν και 50 πράγματα τα άλλα τα οποία δεν έχουν οριμότητα. Πώς θα γίνουν? Πέστε μου εσείς έναν τρόπο. Πώς θα μπορέσει να ενταχθεί ένα έργο το οποίο δεν έχει οριμότητα μελέτη? Θα γίνει, κύριε Σαββόπουλε, και το ρωτάω γιατί. Είναι ένα στοίχημα για μας, κύριε Λούσιο. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Έχουμε κάνει το ξεκίνημα. Έχει έρθει η διαχειριστική αρχή πριν 4 μέρες. Ξεκινάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή. Εντάσσουμε εκτός ημερήσιας διάταξης του ΣΚΑΠ το πρώτο ποσό που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Ένα ποσό της τάξης των 190.000 ευρώ. Έχουμε μιλήσει με την κτηματική, μιλήσαμε με τη διαχειριστική. Κάνουμε το πρώτο βήμα. Υπάρχουν δυσκολίες, γιατί έχω ξαναπεί ότι το 2008, όταν ήμουν αντινομάρχης, οι τεχνικές υπηρεσίες είχαν έναν αριθμό ίσως και λίγο μεγαλύτερο των 20 όσον αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες, τους μηχανικούς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για να εκτελεστούν κάποια έργα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι πολιτικοί, οι μηχανικοί με όλες τις ειδικότητές τους. Αυτή τη στιγμή οι μηχανικοί είναι γύρω στους 8 ή 9, δηλαδή είναι σχεδόν λιγότεροι από τους μισούς. Υπάρχει μια δυσκολία, είναι ένα εξειδικευμένο έργο. Γιατί έχουμε δει όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023, κύριε Σαββόπουλε. Ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει, ναι. Σε άλλη περίπτωση, τι γίνεται? Γιατί ξέρουμε το ότι με αυτά τα μεγάλα έργα. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, κυρία Λούσιο, θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή μέχρι τέλη του 2023, να πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει εργασίες. Είμαστε στον Νοέμβριο του 2019. Έχουμε ακριβώς 4 χρόνια μπροστά μας, 48 μήνες δηλαδή, και τους 1,5 μήνες που υπολείπονται από εδώ. Είστε αισιόδοξος? Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής της σύραγγας της κλεισούρας μετά τη δημοπρασία είναι από 32-40 μήνες, ανάλογα με τις προδιαγραφές τις οποίες θα βάλει η υπηρεσία. Για να φτάσουμε βέβαια στην, ναι, είμαστε δηλαδή ακριβώς στην εγκατάσταση του εργολάβου, επειδή τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Το πόσο δεδαλώδεις και γραφειοκρατικές είναι όλες οι διαδικασίες. Πιστέψτε ότι θα γίνει προσπάθεια. Με ενστάσεις, και με δικαστήρια, με οτιδήποτε, τα γνωρίζετε πολύ να καλά. Μην είμαστε έτσι απαισιόδοξοι στο ξεκίνημα. Έχοντας τα παραδείγματα του φράγματος Νεστορίου, του αστυνομικού Μεγάρου ή και κάποιων άλλων ενδεχομένως έργων, κύριε Σαββόπουλε, που υπάρχουν, ναι, στην περιοχή μας, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει είμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Το ξεκινάμε, το τολμούμε, είναι ένα στοίχημα για μας. Θα φανεί στην πορεία. Σας λέω αν την Παρασκευή. Αν δεν ολοκληρωθεί, αν δεν τα καταφέρουμε. Εάν δεν ολοκληρωθεί, κοιτάξτε, προσέξτε. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ξέρετε ότι σύμφωνα και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποια έργα τα οποία θα έχουν εκτελεστεί το 70-80%, υπάρχουν η δυνατότητα, οι θεσμικοί, να περάσουν ως γέφυρες στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη, το οποίο είναι το 20%. Μπορεί να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο έργο ως γέφυρα? Έργο ως γέφυρα τώρα δεν μπορεί να το εντάξει. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν μπορεί. Όπως και τα δίκτυα του φυσικού αερού, και αυτά δεν μπορούν να περάσουν ως γέφυρα. Θα πούμε και στα δίκτυα φυσικού, ναι, αερού, θα μιλήσουμε. Γιατί πολλά και περίεργα ακούγονται το τελευταίο καιρό, κύριε Σαββόπουλε, για τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Να θυμηθείτε κάτι, ότι από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάκη τον κύριο Κασαπίδη και όλοι όσοι είμαστε μαζί του στην ομάδα του, δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστούν ψέματα. Ψέματα με την έννοια είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα. Θα λέμε τις αλήθειες. Θα μιλάμε με χρονοδιαγράμματα, θα λέμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα βάλουμε στόχους. Έχουμε βάλει στόχους. Ξέρετε πολύ καλά όμως ότι μερικές φορές δυστυχώς οι καταστάσεις διαψεύδουν τις προθέσεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Το ξέρουμε, ναι. Το ξέρουμε ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην εξαρτώνται από εμάς και να μας έχουν μεταφέρει κάποια χρονοδιαγράμματα. Αλλά έχουμε ακούσει και πράγματα τα οποία δυστυχώς έτσι παραπλανήσαν.
Αν ήταν δηλαδή στο πλαίσιο, στο να μην έτσι έχει τη σωστή ενημέρωση ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας. Στοχευμένα. Αναφέρεστε προφανώς στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Υπόθηκαν πάρα πολλά και την περίοδο των εκλογών. Δεν ξέρω αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι στην αίθουσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 2018, παρουσία του κ. Σταθάκη, είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν εργασίες το 2019 στη Καστοριά. Τώρα δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είμαστε το 2019. Είμαστε στο 2019. Κάτι. Αυτό είναι το μόνο μη αμφισβητήσιμο, κύριε Σαββόπουλε, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αφού είστε περιφερειακή αρχή, ξεκινήστε τις εργασίες. Θα το πούμε. Ναι. Εντός του 2019. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στο κατασκευαστικό κομμάτι και περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Είναι ένα στοίχημα για μας. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε από κοντά και σας λέω το πρώτο βήμα μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έρχεται μεθαύριο. Όπου εντάσσουμε στο ΣΚΑΠ το αναγκαίο ποσό. Αυτό θα είναι ως υποέργο όλης της πρότασης στο τέτοιο, αλλά πρέπει να υπάρχει για να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής της πρότασης, την πρόσκληση που θα ανοίξει η διαχειριστική αρχή. Θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, κάτι που γίνεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας και αντικτηματική. Και θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη μια χρηματοδότηση, την οποία θα την βάλουμε από τους πίνακες των ΚΑΠ για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Ξεκινήσατε και νομίζω ότι είναι κάτι που καίει πραγματικά τον κόσμο, κύριε Σαββόπουλε. Ξεκινήσατε εσείς την αναφορά. Ήταν ένα ζήτημα φυσικά που θα το έθετε ούτως ή άλλως. Το τεράστιο θέμα του φυσικού αερίου. Έχετε δίκιο να λέτε αυτά που υπόθηκαν στο παρελθόν, όντως από τον κύριο Σταθάκη. Ακούσαμε ότι θα ξεκινήσει το 2019. Ο κύριος Σταθάκης στην ίδια συνεδρίαση έλεγε το 2021. Ο κύριος Σταθάκης στη συνεδρίαση, τέλος πάντων, στην παρουσίαση. Στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Δημαρχείο. Έλεγε στην ίδια αίθουσα, παρουσία του κύριου Σταθάκη, ήταν η κυρία Τελιγιορίδου, ήταν και ο κύριος Καρυπίδης. Βεβαιότατα. Ο κύριος Σταθάκης είχε πει δύο φορές ότι. Δηλαδή δεν υπήρχε και συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ανδρών. Άμα δείτε το βίντεο, έλεγε μιλούσε για 21. Μιλούσε για 21, εκπαιδεύτηκε όμως, κύριε Σαββόπουλε, ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο τότε, αμέσως μετά την επίσκεψη του κυρίου Σταθάκη, που μιλούσε για τα πρώτα νοικοκυριά, δεν θυμάμαι τον αριθμό, ήταν 800 αν δεν κάνω λάθος. Θα πάρουμε φυσικό αέρα, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουν διορθωθεί και κάποια άλλα δελτία τύπου της ΔΕΔΑ, που είχαν εκδοθεί και μιλούσαν τη ΔΕΣΦΑ, μάλλον που μιλούσαν για χρονοδιαγράμματα και κατόπιν έτσι παρεμβάσεων διορθώνανε. Συμφωνώ και αλλάζανε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά πείτε μου, ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός, γιατί τον ανακυκλώνουμε κυρία... αυτά που λέγαμε, γιατί όντως τα είπαμε και τα είπαμε αρκετές φορές και το προηγούμενο διάστημα. Όχι μόνο εσείς, αλλά και εμείς εδώ δημοσιογραφικά. Φτάνουμε όμως σε αυτό το στάδιο και διαβάζουμε άλλα δημοσιεύματα, κύριε Σαββόπουλε. Διαβάζουμε για συναντήσεις του κυρίου Κασαπίδη με τους ενεργειακούς δημάρχους για το θέμα του φυσικού αερίου, κάτι το οποίο από μόνο του προκαλεί απορία, γιατί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι δήμοι είναι της Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού και των Αγρεβενών. Ναι. Ακούμε για ιδιωτικές πρωτοβουλίες και εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως να αναλάβουν αυτά τα δίκτυα. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και το επόμενο διάστημα όπου παρόντες, δεν ξέρω αν θα κληθούν και οι δήμαρχοι Καστοριάς και Άργους, αλλά παρόντες θα είναι οι ενεργειακοί δήμαρχοι. Μιλάμε για τον υποσταθμό στον Περδίκα, μιλάμε για τη ΔΕΗ. Όλα αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, που η Καστοριά το περιμένει πώς και πώς. Ποια είναι η αλήθεια, κύριε Σαββόπουλε, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ο σχεδιασμός. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τους ενεργειακούς δήμους, όπως πολύ καλά είπατε, στην Κοζάνη. Παρουσία του Διευθυντή της ΔΕΣΦΑ, όπου εκεί η ΔΕΣΦΑ έχει έναν πενταετή αλλά και έναν δεκαετή σχεδιασμό. Φαίνεται λοιπόν ότι στην επόμενη δεκαετία δεν έχει οι δύο παροχές οι οποίες γίνανε καταρχήν έστω και την τελευταία στιγμή. Εσείς ήσασταν παρόν, κύριε Σαββόπουλε. Δεν ήμουν, όχι. Μιλούσε μόνο για τους ενεργειακούς δήμους. Εμείς θα είμαστε την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα επί την ευκαιρία του συνεδρίου της ΕΜΠΕ. Θα γίνει πάλι μια συνάντηση στα γραφεία της ΔΕΣΠΑ και τουλάχιστον η συζήτηση που έκανα με τον κύριο Κασαπίδη πάλι θα γίνει με τους ενεργειακούς δήμους, αλλά τέθηκε και το θέμα όσον αφορά τους δήμους της Καστοριάς και των Γρεβενών. Για την άδεια η οποία έχει πάρθει από τη ΔΕΔΑ, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση η ιστορία,
Όσον αφορά την Καστοριά, κύριε Αλούση, θέλω να το πω έτσι ξεκάθαρα, το έχω πει και νωρίτερα, ότι θεωρώ ότι τα τέσσερα μεγάλα που θα έπρεπε να μπουν από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή ως προτεραιότητα ήταν η συνέχιση των εργασιών του φράγματος του Νεστορίου, ήταν η έναρξη της υποβολής της πρότασης όπως έγινε για τη σύραγγα της Κλεισούρας. Είναι το φυσικό αέριο, το οποίο ίσως είναι και στην πρώτη προτεραιότητα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθεί στους πολίτες της Καστοριάς και των Γρεβενών σε πρώτη φάση για τις τέσσερις πόλεις. Και είχα πει και για το φράγμα και το αρδευτικό της Διποταμίας, το οποίο ήταν ένα έργο εθνικής σημασίας. Το οποίο για το φυσικό αέριο, λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια σύντομη πείτε αναδρομή. Λίγο, καταρχάς, γιατί δεν ήταν παρόντες στην συνάντηση οι άμεσα εμπλεκόμενοι δήμαρχοι και εσείς. Θα γίνει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Όχι, χώρισε γιατί ο Περιφερειάρχης, θεώρησε, έκανε μόνο για την Φλόρινα και την Κοζάνη. Τέθηκε το θέμα ότι δεν υπάρχει στο σχεδιασμό από πλευράς της ΔΕΣΦΑ η δημιουργία της παροχής για τις περιοχές Τολεμαΐδας, Κοζάνης και Φλόρινας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά την τηλεθέρμανση κυρίως της Τολεμαΐδας. Ήθελε να το ξεχωρίσει ο κ. Κασαπίδης και στον αμέσως επόμενο χρόνο θα γίνει η αντίστοιχη συνάντηση με την Καστοριά και τη Γρεβενά, τους αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους, για κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι έστω και καθυστερημένα υπάρχουν κάποιες ενέργειες από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Η πρώτη ενέργεια είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άδεια, γιατί ακούστηκαν πολλά όσον αφορά η άδεια, ανήκει στη ΔΕΔΑ όσον αφορά τις τέσσερις πόλεις και δόθηκε με ένα ΦΕΚ τέλη Δεκεμβρίου του 2018. Αυτό πρακτικά σημαίνει, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα, επειδή υπέβαλε μια ιδιωτική εταιρεία για να πάρει άδεια, ξέρω εγώ, για την Καστοριά και για τα Κοζάνια. Αυτό η ΡΑΕ δεν μπορεί να το μετακινήσει σε κάποιον ο οποίος το έχει. Και εφόσον έχει κάνει τη διαδικασία, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 2,5-3 χρόνια απραξίας για να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσει να το δώσει σε κάποιον άλλον ο οποίος είναι ανταγωνιστής. Διαβάζοντας λίγο, κυρία Λούσιο, θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή θα κάνουμε το εξής. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε. Επειδή διαβάζουμε στα δημοσιεύματα ότι είναι στον αέρα το θέμα του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι στον αέρα. Κυρία Λούσιο, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ξέρω τι θέλω να ρωτήσετε. Δεν ολοκλήρωσα με την έννοια ότι είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Εκείνο πρέπει να ξεκαθαρίσει η ΔΕΣΠΑ, όπως ξεκαθάρισε στο ότι στην Περδίκα δεν έχει στο σχεδιασμό της την επόμενη δεκαετία αυτό που πρέπει να γίνει για αυτό που είχε ζητήσει ο κύριος Καρυπίδης. Είναι ένα τεράστιο θέμα τώρα αυτό που θέτεται. Ναι, λέω το δεύτερο και τώρα. Η σύνθεση των εργοστασίων μέσα στο 2010 με το φυσικό αέριο είναι σημαντικό. Σημαντικό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λέω είναι τώρα, λοιπόν, και υλοποιήσιμο και αυτό, γιατί η μετατροπή των εργοστασίων της ΔΕΗ στο να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και όχι λιγνίτη. Στην καινούργια μονάδα φαντάζομαι ότι είναι εφικτό. Στις άλλες μονάδες δεν ξέρω. Εάν και εφόσον προχωρήσει η καινούργια μονάδα. Λέω τώρα όμως, προσέξτε, διαβάζω ότι η ΔΕΔΑ ξεκινάει τους διαγωνισμούς για 18 ελληνικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή εκεί πέρα. Αν θυμάμαι καλά, Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι. Καρπενήσι είναι η περιοχή η οποία είχε ξεκινήσει με περιφερειάρχη τον κύριο Μπακογιάννη, είχε ξεκινήσει ακριβώς στο ίδιο σημείο εκκίνησης με τις πόλεις τις δικές μας. Δηλαδή, ο κύριος Μπακογιάννης τον ανέλαβε 1 Σεπτεμβρίου του 2014, χωρίς να υπάρχει στον προηγούμενο σχεδιασμό. Και τα είχαμε συζητήσει γιατί είχαμε κατηγορηθεί. Στο παρελθόν, είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης από πλευράς της ΔΕΔΑ οι αυτές 18 ελληνικές πόλεις. Ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρουμε ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή έχει δημιουργήσει έναν ενάριθμο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με ένα ποσό 12.650. Υπάρχει και στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μένει να δούμε αν η ΔΕΣΦΑ με τη ΔΕΔΑ έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει το 2020 τη δημοπράτηση των δικτύων για τις περιοχές Καστοριά, Μανιά και Άργος, όπως είχε σχεδιαστεί, και για την πόλη των Γρεβενών. Εάν, αυτό, προσέξτε, κύριε Σαββόπουλε, είναι επιλέξιμο. Αν ξεκινήσει το έργο μέχρι, γιατί αυτό διαβάζω και πάλι, αυτό διαβάζουμε στα δημοσιεύματα. Αν το έργο δεν ξεκινήσει έως το 2022 και δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί δεν είναι επιλέξιμο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Θα απαντήσω. Φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα ότι πιθανόν είναι η χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση και οι εντάξεις έργων που αφορούν δίκτυα φυσικού αερίου στο 2020-2027 δεν θα είναι επιλέξιμα. Χωρίς αυτό να είναι πανάκια, γιατί είναι κάτι που πιθανόν η ελληνική το αντίστοιχο μπορεί υπουργείο να ζητηθεί και να αναθεωρηθεί. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου
εάν δεν έχει εξασφαλιστεί και δεν περνάει εκείνη τη χρονική στιγμή, δηλαδή για να ξεκινήσει κάτι, θα πρέπει να περνάει φυσικό αέριο από το δίκτυο του αγωγού του ΤΑΠ. Αυτό τώρα με μια επικοινωνία που είχα με κάποιον υπεύθυνο, σήμερα έγινε αυτό, είχα διαβάσει κατά καιρούς κάποια διαφορετικά χρονικά, διαφορετικές χρονικές διαφορετικά αναφορές, χρονοδιαγράμματα. Ναι, χρονοδιαγράμματα όσον αφορά για το πότε θα έχει τη δυνατότητα ο αγωγός του ΤΑΠ να περάσει το αέριο μέσα από τους αγωγούς. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, είναι τέλη του 2020. Αν αυτό γίνει τέλη του 2020, κυρία Λούσιου, και εφόσον η ΔΕΔΑ, που ξεκινάει και τις δημοπρατήσεις των δικτύων στις 18 πόλεις που δεν είμαστε εμείς μέσα, έχει δυνατότητα άμεσα το 2021 να το ξεκινήσει για τις 4 πόλεις που αφορούν τη δική Μακεδονία, φυσικά και η περιφερειακή αρχή δική μας εννοείται ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία. Δεν έχει κανένα λόγο να μην δεν προχωρήσει. Δεν έχει κανένα λόγο να κατηγορηθούμε ότι εμείς, ξέρετε, είμαστε με τον ιδιότητα, όχι. Εννοείται ότι αυτό το αγαθό, το οποίο αφορά την θέρμανση. Θα σας πω, κύριε Σαββόπουλο, τον κάτοικο της Καστοριάς δεν τον ενδιαφέρει αν θα το κάνει ιδιότητα το έργο. Εφόσον βέβαια διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις των τιμών και της τιμολογιακής πολιτικής. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να έχει φθηνή θέρμανση. Να μην πληρώνει 1,04-05-06 πόσο έχει φτάσει το πετρέλαιο έως σήμερα. Να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να θερμάνει την κατοικία του με πολύ χαμηλότερες τιμές. Είναι κάτι το οποίο, κυρία Λούσια, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε επαφή και με την ΔΕΣΠΑ και με τη ΔΕΔΑ και την Τετάρτη, την Τρίτη μας έρχεται στην Αθήνα θα γίνει συνάντηση η οποία θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Επειδή είπατε προηγουμένως, κύριε Σαββόπουλο, και αλλά είναι ένα στοίχημα και πολύ καλά θα κάνετε, όντως, να μην πείτε ψέματα, είτε ακούσια είτε εκούσια, στον πολίτη της Καστοριάς και στον πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας. Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα είναι το σενάριο της έλευσης φυσικού αερίου στην περιοχή μας? Τι πιθανότητες δίνετε? Βάσει όλων αυτών είναι που μας είπατε είναι και είναι ένα στοίχημα για μας. Δεν θέλω να δώσω πιθανότητες. Είναι και στοίχημα για μας και θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση της θητείας μας θα έχουμε και ανεπτυγμένα τα δίκτυα στις πόλεις της Καστοριάς και το Βρέμενο. Πάντως, κακοφάνηκε λίγο στον κόσμο και το καταλαβαίνετε ότι οι πρώτες αυτές συναντήσεις απέκλειαν ουσιαστικά την περιοχή που συζητάει άμεσα δεν για το φυσικό αέριο. Δεν απεκλείστηκε κανένας, κύριε Αλόσιο. Έγινε μια πρώτη συνάντηση. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με ένα ειδικό θέμα, γιατί είχε παρουσιαστεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή ότι στον σχεδιασμό το δεκαετή, ούτε καν στο δεκαετή είναι η συγκεκριμένη πρόσβαση που είχε δοθεί από την Περδίκα για περιοχές που αφορούν τους ενεργειακούς δήμους. Εκεί απλά μιλάμε για ένα άλλο κεφάλαιο και σας το είπα και προηγουμένως, γιατί εμπλέκεται και η ΔΕΗ ανοίγουν, και το μέλλον της ΔΕΗ, ναι, και όχι το μέλλον μόνο της περιοχής αυτό. Γενικότερα. Του χρόνου η Πτολεμαϊδα κινδυνεύει να μην έχει τηλεθέρμανση. Δηλαδή να προφανώς, άμα αυτό δεν λειτουργούν, δεν θα λειτουργούν. Θα γίνει μια ξεχωριστή συνάντηση, η οποία θα κλείσει και τα θέματα δικά μας πολύ σύντομα. Μπορεί, επαναλαμβάνω, και λέτε την άλλη, λοιπόν, εγώ αυτό κρατάω. Και την άλλη, ναι, μα δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην αρχή μιας τετραετίας έως το τέλος της θητείας. Μέχρι τέλη της χρονιάς, αρχές της άλλης χρονιάς, θα έχουμε χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει η ΔΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτή δεν είναι η αρμόδια. Δεν πάντως ότι θα έχουμε φυσικό αέριο στα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας. Κοιτάξτε, ξαναλέω. Σύμφωνα με αυτά που λέει η ΔΕΣΠΑ, για να δημοπρατήσει δίκτυα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί ότι να πάρει όλα αέριο. Είναι προϋποθέσεις. Ναι. Εγώ δεν αφήνω. Αν είναι τελικά αυτό που έχω ως πληροφορία ότι μέχρι τέλη του 2020, ξέρετε, μέχρι τέλη του 2020 θα περνάει το αέριο από τους αγωγούς του ΤΑΠ, είμαστε σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο στο οποίο μπορούν να ολοκληρωθούν τα δίκτυα στην επόμενη τριετία. Η μόνη δυσκολία ίσως είναι εκεί πέρα μέσα στην παλιά την πόλη που πιθανόν να συμπέσουν τα χρονοδιαγράμματα με την κατασκευή και του δικτύου ίδρυσης. Πολλά μπορούν να πάνε στραβά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ίδρυσης, μόνο στην πόλη, όχι, δεν θα πάνε τίποτα στραβά. Πολλά να είμαστε αισιόδοξοι, είναι στραβά. Απλά τα δίκτυα ως κατασκευή, είναι πολύ πιο εύκολα από τα δίκτυα ίδρυσης, είναι πολύ πιο φθηνά, γι' αυτό και βλέπετε ότι σε 4 πόλεις έχουν ένα κόστος της συμμετοχής της περιφέρειας, κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει από πλευράς της ΔΕΔΑ, γύρω στα 25 εκατομμύρια δηλαδή για 4 μεγάλες πόλεις με αρκετά έτσι μεγάλο αριθμό παροχών. Δύο τα στοιχήματα μέχρι στιγμής πάντως, κύριε Σαββόπουλε. Εντάξει, είμαστε 2 μήνες. Τα δύσκολα μπήκατε, νομίζω, και με τη σύραγγα της κλεισούρας και με το θέμα του φυσικού αερίου. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ το φυσικό αέριο το είχα πει και για την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Ότι από τη στιγμή που είχε αποφασιστεί και ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού του ΤΑΠ, ήταν μια ευκαιρία. Ξέρετε ότι
στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει στην Πτολεμαϊδα, όσον αφορά την απόφαση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, είχαμε κατηγορηθεί εμείς ότι, ξέρετε, ήταν μια διακρατική συμφωνία, στην οποία αυτό που ενδιέφερε εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν να περάσει ο αγωγός του ΤΑΠ από την ελληνική επικράτεια. Ξέρετε ότι υπήρχαν και άλλα συνάρτητα να περάσουν μέσα από Βουλγαρία. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που, όταν αποφασίστηκε και εγκρίναμε τους περιβαλλοντικούς όρους, είχαμε βάλει και τους όρους ότι να δοθεί η δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν κάτι το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, αλλά υπήρχε και φαίνεται και αποτυπωμένο στην απόφαση του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου. Πανηγυρίζαμε τότε, γιατί, επαναλαμβάνω, τελικά με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί μελλοντικά εντός πενταετίας, εξαετίας να έχει ο πολίτης μας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Σαββόπουλε, είναι ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Είναι ένα στοίχημα για εμάς και πιστεύω ότι. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείτε κι εσείς προφανώς, και καλά κάνετε και δεν δεσμεύεστε, να πείτε στους πολίτες ότι μετά από 3, 5, 8 χρόνια θα έχουμε φυσικό αέριο. Κυρία Λούσιο, κατά τη διάρκεια της συνδίας μας, επαναλαμβάνω ότι αισιοδοξώ ότι θα έχουμε δίκτυα φυσικού αερίου στην πόλη μας. Φράγμα Νεστορίου, κύριε Σαββόπουλε. Τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, το ξέρω πολύ καλά ότι το θέμα το παρακολουθείτε στενά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή νομίζω, ή μάλλον πριν ξεκινήσει ως έργο. Δυστυχώς νομίζω ότι τόσα χρόνια μετά δεν έχουμε και πολλά νεότερα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή και του έργου και με τη μελέτη του αρδευτικού, που επίσης βρίσκεται σε ένα σημείο μηδέν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από τον Μάιο του 2019 άλλαξε η επιβλέπουσα υπηρεσία. Πλέον το έχει αναλάβει το Υπουργείο και ως επιβλέπουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ούτως ή άλλως ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε μία πρώτη συνάντηση του κύριου Τζικαλάγια κάτω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Κοσλιόπουλο. Με τον κύριο Κοσλιόπουλο, που είχαν πάει στον Υφυπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Έγινε μία πρώτη συνάντηση. Ήρθανε μετά από λίγες μέρες οι υπηρεσίες του Υπουργείου σε συνάντηση με τον ανάδοχο και τις υπηρεσίες των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Και έγινε μια πρώτη συνάντηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία. Υπάρχει η παράταση του έργου μέχρι τέλη Ιανουαρίου του 2020 και μέσα στην παράταση το Υπουργείο ζητάει να γίνουν δύο μελέτες επιπλέον από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα εκπονηθούν μέσα από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και πιστεύω ότι Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα υπάρχει η συμφωνία των δύο πλευρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον ανάδοχο, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες. Υπάρχει η πολιτική διάθεση, υπάρχει η βούληση από πλευράς του Υπουργείου να βρεθεί λύση σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που είχα πει και από το 2017, όταν το έργο είναι σταματημένο εδώ και 2,5 χρόνια, δεν έχουν γίνει απολύτως καμία σχεδόν εργασία, εκτός από κάποιες ειδικές προσκλήσεις που είχαν βγάλει οι τεχνικές υπηρεσίες της Καστοριάς. Και σε αυτό το έργο θα έχουμε εξελίξεις. Εάν τελικά δεν υπάρχει συμφωνία, κυρία Λούσιο, πολύ φοβάμαι ότι το έργο, εφόσον οδηγηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, υπάρχουν παραδείγματα πολλών φραγμάτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εκεί υπάρχει στην περιοχή της Ελασσόνας ένα φράγμα, το οποίο είναι σταματημένο εδώ και 15 χρόνια. Είχαν εκτελεστεί. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Είναι παρόμοιο από αυτό. Όχι, γιατί πολλές φορές κάποιοι λένε ότι ό,τι ξεκινάει τελειώνει. Κάποιοι λένε ότι κερδίσαμε το πρώτο δικαστήριο και κερδίσαμε 7 εκατομμύρια. Μπορεί ο ανάδοχος να ζητάει 7, 17, 27. Δεν μπορεί να επικαλείσει ότι κερδίσαμε 7 εκατομμύρια ένας δημόσιος πολιτικός άνδρας και να είναι σταματημένο, το έργο. Ποιος κέρδισε? Ναι, γιατί. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί το δούμε πάρα πολύ απλά, αν το είχαμε σε λειτουργία το έργο, θα κερδίζαμε ίσως 17 εκατομμύρια, 27 ή 37 εκατομμύρια. Ναι. Οπότε όποια καθυστέρηση συνεχίζει να υπάρχει, είναι εις βάρος της οικονομίας της τοπικής περιοχής. Επαναλαμβάνω ότι το πολύ μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα ξέρουμε εάν υπάρχει η συμφωνία μεταξύ των δύο των πλευρών. Υπάρχει όμως η πολιτική βούληση να συνεχιστεί το έργο. Υπάρχει η πολιτική βούληση. Είπε ότι την άνοιξη ξεκινούν οι εργασίες. Δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, κυρία Λούση, υπάρχει πολιτική διάθεση και πολιτική βούληση από πλευράς του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργού και του Υφυπουργού να συνεχιστούν οι εργασίες. Πολιτική βούληση πάντα υπήρχε, κυρία Σαββόπουλε. Το κακό είναι ότι μέναμε στην πολιτική βούληση. Κυρία Λούση, δεν υπήρχε. Έχουμε ακούσει κάτι παράξενα και περίεργα λόγια και δηλώσεις από προηγούμενους αυτοδιοικητικούς, κυβερνητικούς, που ας πούμε θεωρούσαν
ο κάθε ένας στην κοινωνία που ζούμε, σύμφωνα με αυτό που του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τα δικαιώματα. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Θεωρείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλαν να γίνει το πράγμα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Ναι, πιθανόν ας πούμε, να καταφέρω ότι έχουν γίνει, κάποιες δηλώσεις εναντίον και κυβερνητικές δηλώσεις και αυτοδιοικητικών και βουλευτικές δηλώσεις και του Περιφερειάρχη που λέγανε ας πούμε ότι εδώ είμαστε τέλος πάντων και δεν θέλουμε να πλουτίσουν κάποιοι εργολάβοι και τέλος πάντων ήμασταν ανειδικοί όσον αφορά στο πρόσωπο του αναδόχου που κατασκεύαζε το συγκεκριμένο έργο. Δεν υπάρχουν πολιτικά χρώματα σε αυτούς τους εργολάβους οι οποίοι εκτελούν έργα. Και αν ας πούμε δεν είναι. Ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Δεν δηλαδή αυτό που ναι. θέλει. Μα και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει η συνέχιση του έργου. Όχι όμως να γίνουν είτε κάποιες... το κάνει ένας μπλε εργολάβος, ένας πράσινος, ένας κίτρινος εργολάβος. Ναι, με εμάς δεν θα συμβεί αυτό. Έχουν ακουστεί όμως, επαναλαμβάνω, από τους προηγούμενους ότι τέλος πάντων ο συγκεκριμένος εργολάβος θέλει να πλουτίσει, θέλει να κλέψει το κράτος. Δεν μπορούμε να λέμε δημόσια. Δεν θα δεχθούμε εκβιασμούς από τους εργολάβους. Κυρία Λούσιο, ναι, το έχουμε ακούσει. Δεν υπάρχει εκβιασμός. Εκβιασμός σημαίνει, κοιτάξτε. Αν εγώ εκβιάσω σε εσάς, έχετε το δικαίωμα να με πάτε στα δικαστήρια γιατί σας εκβιάζω. Ο συγκεκριμένος δεν ξέρω αν έχει δίκιο, δεν ξέρω αν αυτό το απαιτητό ποσό είναι λογικό ή όχι. Ξέρω όμως ότι αν το συγκεκριμένο έργο πάει στις αίθουσες των δικαστηρίων με τις 15-16 διαδικασίες αναφοράς όσον αφορά τις αίθουσες των δικαστηρίων, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Δεν πρόκειται. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή. Υπάρχει πολιτική βούληση. Έχει γίνει αντίστοιχα κάτι τέτοιο το 2015. Με τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Σπίρτζη, κάλεσε όλους τους εργολάβους, κάλυψε το υπερσυμβατικό αντικείμενο εφόσον συμφώνησαν και οι υπηρεσίες και προχώρησαν και τα μεγάλα οδικά έργα. Γιατί θα ξέρουμε το Φεβρουάριο και όχι γιατί σήμερα. Η μελέτη δεν έχει εκπονηθεί ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θα αποδείξει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει επιπλέον να γίνουν ως εργασίες. Είναι μια μελέτη η οποία θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα 2-3 μήνες. Ό,τι ζητάμε θα πρέπει να αποδεικνύεται με μελέτη. Είναι σε αυτή τη φάση και υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Λίγη υπομονή, ούτως ή άλλως οι εργασίες, ο χειμώνας μπήκε. Ούτως είναι ο τρίτος χειμώνας που δεν ξεκινάνε εργασίες. Θεωρούμε όμως, κύριε Σαββατοκύριακο, ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να χαθεί το έργο. Εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. 2,5 χρόνια ήταν σταματημένο το έργο, ξέρετε, κυρία Λούσιο. Κύριε Σαββόπουλε, αν πεθάνει επιτυχία, ο ασθενής, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις 5... Τι ευθύνη να ρίξουμε στο γιατρό. Ξέρετε πόσες φορές το έχω φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ως μέλος αντιπολίτευσης. Ναι, όχι, ξέρετε ότι πόσες φορές για το συγκεκριμένο έργο... Και το έχουμε συζητήσει άλλες τόσες και επιτυχία, τηλεοπτικά εδώ, κύριε Σαββόπουλε. Της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής της δικής μας, 11-14, ήταν ότι μπορέσαμε και δημοπρατήσαμε τη μεγάλη μελέτη του αρδευτικού του φράγματος του Νεστορίου. 14 Γενάρη του 2014 ήταν μια επιτυχία συλλογική από όλους τους θεσμικούς παράγοντες της Καστοριάς. Οι βουλευτές οι τότε, οι δήμαρχοι όλοι, γιατί αυτό που λέμε ότι η επιτυχία έχει πολλούς πατέρες, αλλά η αποτυχία όλοι απομακρύνονται. Το είδαμε και με το ήταν μια επιτυχία συλλογική. Δεν θα πω ότι ήταν επιτυχία του κύριου Δακή ή του κύριου Σαββόπουλου. Συλλογική επιτυχία παρόν και του κύριου Δακή. Ξέρετε ότι πουθενά μα πουθενά με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή έχουμε πρωτοτυπήσει, αν όχι παγκοσμίως, πανελλαδικά. Υπήρχε δημοπρατημένη μια μελέτη 4 εκατομμυρίων ευρώ και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της 5 χρόνια. Και η δικαιολογία, ενώ το είχαμε φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ενώ είχα γίνει εγώ, ο ίδιος είχα έρθει σε επαφή με τον κύριο Αποστόλου σε δύο φορές που είχε έρθει στην Καστοριά. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά δεν θυμόταν αυτό που του είχα πει στην αίθουσα του αμφιθεάτρου τη πίεση των Καστοριά. Τι γίνεται, κύριε Αποστόλου, με τη μελέτη του αρδευτικού. Γιατί η μελέτη του αρδευτικού, αν ήταν τώρα ολοκληρωμένη, κύριε Λούσιο, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Σταματημένη μια μελέτη, 5 χρόνια, πηγαίναμε κάτω και μας έλεγε ο Υπουργός ότι δεν έχουμε στελεχωμένες υπηρεσίες. Μια εφταμελής επιτροπή που είχε και αναπληρωματικά μέλη. Και με υφυπουργό 2 χρόνια στο αρμόδιο Υπουργείο. Αν αυτό θεωρείται επιτυχία. Το υδροελεκτρικό τώρα και αυτό, προσέξτε, είναι μια συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Πρέπει να ξεκαθαρίσει, να συνεχίσει το φράγμα του Νεστορίου. Φαντάζομαι πως... αν δεν γίνει το φράγμα, δεν μπορεί να υπάρξει υδροελεκτρικό. Δεν μπορεί να υπάρξει υδροελεκτρικό. Το υδροελεκτρικό πήρε μια παράτηση από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή μέχρι, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο ή τον Μάιο του 2020, όσον αφορά την άδεια που έχουμε εκδώσει από τη ΡΑΕ. Υπάρχει η προσφορά σχεδίας, η οποία προβλέπει ένα κόστος για να κατεβάσουμε εμείς τα 7,03 μεγαβάτ από το φράγμα του Νεστορίου στον υποσταθμό του Δεσποιλιού χρειάζεται ένα κόστος επιπλέον της τάξης του 1.200.000 ευρώ. Όλα αυτά
έχουν να κάνουν με το τι προετοιμασία θα υπάρχει από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Θέλουμε στη διάρκεια της θητείας μας, γιατί το αρδευτικό, από τη στιγμή που δεν είναι η μελέτη έτοιμη, δεν μπορεί να υποβληθεί σε αυτό που τρέχει από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης του Υπουργείου. Ελπίζουμε θα έρθουμε σε επαφή με την ανάδοχο εταιρεία να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, παρόλο που η μελέτη παρακολουθείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Θεωρώ ότι μέσα σε μια διετία θα ολοκληρωθεί και η μελέτη. Αν όλα πάνε καλά και ξεκινήσει το φράγμα του Νεστορίου σε κάποια χρονική στιγμή, μέσα στο 2020, πρέπει να αποφασίσουμε το τι θα γίνει με το υδροελεκτρικό. Γιατί, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι ειδικοί, σε κάποια στιγμή στο κατασκευαστικό κομμάτι του φράγματος, πριν ολοκληρωθεί, πρέπει να ξεκινήσουν και οι εργασίες του υδροελεκτρικού. Το υδροελεκτρικό έχει ένα κόστος, πολύ καλά ξέρετε, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί θα μπει μια συζήτηση, γιατί υπάρχουν και πρέπει να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις τόσο της κατασκευής του υδροελεκτρικού, όσο της προσφοράς σύνδεσης, όσο και της κατασκευής του αρδευτικού. Είναι κάτι που θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσει τη εργασία του φράγματος του Νεστορίου. Εχθές που είχαμε την ίδια κουβέντα με τον κύριο Κοσλιόπουλο. Την έχω ακούσει, ναι. Είπε ότι δεν ήμουν παρόν. Είπε ο κύριος Χρέγας ότι το υδροελεκτρικό, μάλλον το αρδευτικό. Θα χρηματοδοτήσει το αρδευτικό. Κοιτάξτε, το αρδευτικό υπάρχει των 72.000 στρεμμάτων, δεν ξέρω πώς το είπε και αν το είπε, δεν ήμουν παρόν. Το μετέφερε ο Δήμαρχος. Το αρδευτικό του φράγματος του Νεστορίου είναι μια έκταση 72.000 στρεμμάτα. Γι' αυτό λογικά έτσι σύμφωνα με τις τιμές που υπάρχουν στο δημόσιο θα έχει έναν αρχικό προϋπολογισμό της τάξης των 45-50, μπορεί και 55 εκατομμύρια της κατασκευής του αρδευτικού. Τώρα ένα υδροελεκτρικό, το οποίο θα αποφέρει έσοδα της τάξης του 1 εκατομμύριου ευρώ, να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα έργο 45 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει. Εκείνο όμως που προσθέσετε, κύριε Αλούσιο, έως το δημόσιο δυστυχώς αποδεικνύεται, επειδή δυστυχώς το δημόσιο αποδεικνύεται ότι λειτουργεί έτσι με αργούς ρυθμούς και μπορεί μια διαδικασία που είναι μεγάλη να φρενάρει από μια απρόβλεπτη εξέλιξη. Αλλά το θέμα της μελέτης του αρδευτικού, κύριε Σαββόπουλε, δεν είναι αργή ρυθμή. Νομίζω ότι είναι ένα ανάποδα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αργούς ρυθμούς. Ξαναλέω ότι ήταν μεγαλύτερη μας επιτυχία την προηγούμενη θητεία. Θέλω να ξανατονίσω, αναθεωρώ, γιατί ως πολιτικά πρόσωπα, γιατί όπως και να έχει, είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ασχολούμαστε πολλά χρόνια, πρέπει να αναθεωρούμε και τις απόψεις μας. Μέχρι το 2014 ήμουν αρνητικός σε οποιοδήποτε σχήμα που αφορούσε το ΣΔΙΤ και τη χρηματοδότηση από το ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στον δημόσιο τομέα και βλέποντας ότι υπάρχει μια μεγάλη χρονική καθυστέρηση όσον αφορά τις εντάξεις της χρηματοδοτήσης στα χρηματοδοτικά εργαλεία, λέω ξανά ότι πιθανόν είναι κάτι το οποίο δεν θα αποφασίσω εγώ, ίσως θα είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν, κυρία Λούτσιο, εμείς θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε ένα αρδευτικό με τους ρυθμούς του δημοσίου μετά από 15 χρόνια και μπορεί το έργο το συγκεκριμένο να συγχρηματοδοτηθεί χωρίς να αποκτήσει άλλα δικαιώματα από έναν, και από έναν ιδιότητα, συγχρηματοδότηση, δείτε αυτό σημαίνει, και ολοκληρωθεί το έργο σε 2 χρόνια, τότε θα μπούμε στον προβληματισμό να συζητήσουμε και την περίπτωση των ΣΔΙΤ στην κατασκευή και των αρδευτικών δικτύων, αλλά και τη κατασκευή και τη λειτουργία του υδροελεκτρικού. Είναι μια προσωπική σκέψη, την οποία μέχρι το 2014 δεν παίρνω από το μυαλό μου. Αλλά βλέποντα ότι για μένα είναι ένα τόσο μεγάλο έργο να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία μετά από 20 χρόνια. Αν είναι να μην γίνει ποτέ, έργο, να γίνει μετά από 20 χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο, το 90% της έκτασης, θα λειτουργεί με φυσική ροή. Κύριε Σαββόπουλε, γιατί μας πιέζει πλέον ο τηλεοπτικός χρόνος. Ένα πολύ όμως μεγάλο ζήτημα που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως νέα περιφερειακή αρχή, αλλά καλώς ή κακώς είναι πλέον στην πόρτα μας. Αναφέρομαι στο προσφυγικό. Ήδη υπάρχει αναστάτωση μεγάλη στις τοπικές κοινωνίες και στην περιοχή της Καστοριάς, αλλά και στους υπόλοιπους νόμους της Δυτικής Μακεδονίας. Ακούμε διάφορα πράγματα για έλευση προσφύγων. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που ούτως ή άλλως φιλοξενούνται μέσω των διαφόρων οργανώσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, που εκεί, αν θέλετε λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω κατά πόσο μας πέφτει λίγο ή πολύς λόγος, και σαν τοπικές κοινωνίες εννοώ και σαν πολιτεία γενικότερα. Ακούμε όμως και για έλευση προσφύγων σε κέντρα υποδοχής προσφύγων ή, εν πάση περιπτώσει, με διάφορους τρόπους που θα κληθεί να γίνει αυτό το εγχείρημα. Διάβαζα προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε, και μία δήλωση του Δημάρχου Σερβίων, ο οποίος αναφερόμενος στην έλευση προσφύγων, βέβαια για ξενοδοχειακές μονάδες αναφερότανε, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός και πολύ
διαθέσιμος να φιλοξενήσει πρόσφυγες, θεωρώντας ότι θα πρέπει οι κοινωνίες να δείξουν αλληλεγγύη. Είναι από τα λίγα παραδείγματα ανθρώπων τοπικής αυτοδιοίκησης που κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Πώς σκέφτεστε να χειριστείτε το όλο ζήτημα? Καταρχάς, θα γίνει κατανομή σε επίπεδο 4 νομών στην περιφέρεια, γιατί ακούμε διάφορα πράγματα. Φαντάζομαι τα ξέρετε κι εσείς, ότι η Κοζάνη δεν θα έχει πρόσφυγες, αλλά θα έχει Καστοριά. Τι ισχύει? Κύριε Αλούσιο, ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχε καλέσει όλους τους περιφερειάρχες, όπου ο καθένας τους είπε αυτό που εκπροσωπεί την περιοχή, την δικιά του. Δηλαδή, ο κύριος Κασαπίδης τοποθετήθηκε και είπε ότι είμαστε μια περιφέρεια η οποία έχει μια σειρά από πολλά προβλήματα. Μια περιφέρεια είμαστε η πρώτη σε ανεργία και ότι τέλος πάντων, εφόσον ερωτηθεί η άποψή μας, είμαστε αντίθετοι όσον αφορά τη δημιουργία έτσι, κέντρων όπου θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Η πραγματικότητα προβλέπονται όμως και κίνητρα όμως οικονομικά προς τις περιοχές οι οποίες θα φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Εγώ τουλάχιστον και με συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη αλλά και με άλλους θεσμικούς παράγοντες βλέπω ότι υπάρχει έτσι μία λήψη αποφάσεων μονομερής από κάτω από τα κέντρα της Αθήνας. Αποφασίζει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποφασίζει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να υπάρχει κάποια διαβούλευση, κάποια έτσι συζήτηση με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο καθένας λέει την άποψή του. Δυστυχώς, μας έχουν έξω από το κομμάτι της συζήτησης και σίγουρα, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και όπου υπάρχει μια οργανωμένη δομή και στα πλαίσια έτσι της συνεισφοράς για ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό και μεγάλο σε όλη την ελληνική επικράτεια και στα πλαίσια έτσι στο τι αναλογεί σε κάθε περιφέρεια, θα μπορούσε μετά από συζήτηση να βρεθεί διεξοδικά. Όπως είπατε, ο δήμαρχος του Βοΐου, ξέρω εγώ, δέχεται και Σερβίων. Είναι θετικός. Σερβίων, συγγνώμη. Ναι. Γιατί στο Βόλιο. Πιθανόν να υπάρχουν και κάποια άλλα παραδείγματα με τοπικές κοινωνίες. Αλλά καλό θα ήταν αυτού του είδους τα μεγάλα θέματα να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα διαβούλευσης, να τοποθετηθούμε και εμείς, να τοποθετηθούν και οι τοπικές κοινωνίες. Να υπάρχει η οργάνωση. Αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει, κύριε Σαββόπουλε. Η κυβέρνηση μιλάει για άμεση μετακίνηση υπάρχει, στην ενδοχώρα προσφύγων. Και είναι άσχημο από πλευράς του κάθε αποφασιστικού οργάνου να μην υπάρχει ενημέρωση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα τόσο μεγάλο θέμα το οποίο αφορά το προσφυγικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έπρεπε να θα υπάρχει. Γίνει ίση κατανομή. Δεν το ξέρει κανένας. Σε επίπεδο περιφέρειας. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, το λογικό είναι αυτό. Η κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα πει ότι θα πάνε στην Καστοριά ή στην Κοζάνη ή στα Σέρβια. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και πιθανόν σε συνεργασία με τις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες βλέπετε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο που έχει να κάνει με την διαμονή κάποιων προσφύγων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί ξενοδόχοι με καταλήμματα κάνουν τη διαδικασία των αιτήσεων. Αν δηλαδή υπάρχει συμφωνίες. Τώρα, προσέξτε, ναι, απευθείας συμφωνίες και υποτίθεται με μια διαδικασία ελέγχου. Εκεί, δεν ερωτήθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή εκεί, υπάρχει τώρα ένας αριθμός. Δεν υπάρχει ουσιαστικά παρέμβαση, δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση από την όχι. τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός, ναι. Γιατί για παράδειγμα είδαμε και την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Πάτης, ο βουλευτής των Γρεβενών, για την απομάκρυση των προσφύγων που διαμένουν σε ξενοδοχειακές μονάδες στα Γρεβενά και αντιμετώπισε την μήνυν των ξενοδόχων, αλλά και ουσιαστικά το αίτημά του δεν εισακούστηκε. Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό όμως. Έτσι δεν είναι? Έτσι, δεν μιλάμε για αν θα μείνουν αύριο στο φύχη ψή ξενοδοχείο κάποιοι πρόσφυγες. Δεν το ξέρουμε. Και δεν είναι σωστό που δεν το ξέρουμε. Και δεν είναι σωστό που δεν είμαστε στη διαδικασία έτσι τουλάχιστον μιας διαβούλευσης από πλευράς έτσι της κάστοτε κυβέρνησης για το θέμα της φιλοξενίας. Και τέλος πάντων, ξαναλέω τη δήλωση του κ. Κασαπίδη ότι εμείς καταρχήν ως περιφέρεια δεν είμαστε σύμφωνοι
Αλλά, θα μιλάμε υπάρξει τώρα... ίση και αναλογική κατανομή. Δεν το ξέρει κανένας, κύριε. Σε επίπεδο περιφέρειας. Εφόσον υπάρχουν λογικά, αυτό θα πρέπει να γίνει. Εφόσον μιλάμε έτσι για την. Ναι, δηλαδή ούτε καν για αυτό δεν θα, ερωτηθείτε. Δηλαδή θα δεν, πει, δεν υπάρχει ενημέρωση, θα κύριε Λούσιο. Δεν θέλω να για παράδειγμα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Θα πει η κυβέρνηση ότι εγώ έχω 3.000 πρόσφυγες και θα τους πάω όλους στην Καστοριά. Δεν νομίζω. Και όχι στην Κοζάνη, τα Γρεβενά και. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν θα δημιουργηθούν κάποια κέντρα. Ή αν θα λειτουργήσει και δεν ξέρουμε για τον αριθμό, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχουν καταλήμματα που έχουν κάνει έτσι και συνεχίσουν αυτό που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, αν υπάρχουν καταλήμματα που ενδιαφέρονται στην Κοζάνη, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αυτό που, όπως πολύ καλά είπατε, ένας επιμερισμός του προβλήματος. Γιατί εντάξει, από ένα σημείο και μετά βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάποια θέματα. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, μιλάμε για πρόσφυγες, πιθανόν και κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται το προσφυγικό και είναι μετανάστες. Αλλά είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή, είμαστε μια παραμεθόρες περιοχή, συνορεύουμε με σύνορα με την Αλβανία, πιο δίπλα από τα Σκόπια. Είμαστε η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία. Κάτω από προϋποθέσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, δεν θα ήμασταν αρνητικοί ποτέ. Κύριε Σαββόπουλε, γιατί λέγαμε ότι, και το λέγαμε κατά τη διάρκεια της πενταετίας που πέρασε, ότι ο κύριος Καρυπίδης, ο προηγούμενος περιφερειάρχης, έλεγε μόνο ναι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το θέμα, παράδειγμα, ο κύριος Κασαπίδης θα πει όχι, εμπράκτως. Είπε στον κύριο, κοιτάξτε, εντάξει, στον κύριο Χρυσοχοΐδη έχει πει αυτό που λέτε, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε και το είπε ξεκάθαρα και το έχει πει και σε δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί ότι εμείς οι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι ανήκουμε και σε κάποιον κομματικό χώρο, οφείλουμε να προστατεύουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Χωρίς χρώμα. Δηλαδή, αν χρειαστεί να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την εκάστοτε κυβέρνηση, τώρα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία και είμαστε, δεν το κρύβουμε, στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ασφαλώς και θα το πούμε. Το έχουμε αλλά, πει και άλλωστε. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης να παρουσιάσει τον κύριο Κασαπίδη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να το κρύψετε. Εντάξει, δεν το κρύβουμε. Το έχουμε πει και προεκλογικά, το είπαμε. Δεν το είπαμε και μετεκλογικά. Αλλά εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Αν κάτι φύγει. Την Καστοριά, να ξέρετε πολύ. Επειδή το πρόβλημα όντως είναι. Έτσι, το πρόβλημα ή αν μπορεί φωνή, να θα πούμε. Πρόβλημα ή όπως θέλετε να το πείτε. Επειδή είναι πρώτων πυλών. Εμείς τοπικά αρχίζουμε να κάνουμε κάποια προετοιμασία. Την Παρασκευή έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και πιστεύω ότι ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να γίνει και μια συζήτηση επί αυτού. Δηλαδή να ξέρουμε τι, πώς και τα λοιπά. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι θα πρέπει να τεθεί ως θέμα. Θα πρέπει να ξέρουμε και να ενημερωνόμαστε πολύ νωρίτερα και όχι, ας πούμε, αύριο να έρθει ξαφνικά ένας αριθμός μεγάλος στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και να μην ξέρουμε, και γι' αυτό και λέω. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά επειδή δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό, κύριε Σαββόπουλε, και το εξηγήσαμε το γιατί. Αν μη τι άλλο, τοπικά δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε. Γιατί χρειάζονται και κάποια προετοιμασία σε επίπεδο και νοσοκομείων. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα σχολεία. Να προετοιμαστεί κατά κάποιο τρόπο και η τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά αύριο να έρθουν εδώ 1.000 πρόσφυγες και να μην ξέρει κανένας τι να τους κάνει. Κύριε Λούσιο, την Παρασκευή έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Θα το χαρακτήριζα και ανεπίτρεπτο από πλευράς της κυβέρνησης να μην υπάρχει ενημέρωση σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμων, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για το τι ακριβώς σκέφτεται η κυβέρνηση και πώς θέλει να το εκτονώσει. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεισφορά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, δομημένα και οργανωμένα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα γίνει προσπάθεια να ενημερωθούμε τουλάχιστον για το τι. Το ίδιο συμβαίνει πάντως, να ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, δεν, θεωρώ, δεν ξέρω τώρα δεν τι γίνεται με την ΥΠΑ αρμοστία. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που ξεχωρίζει τη δική μας την περιφέρεια. Θα έπρεπε και η αυτοδιοικητική να είναι στο σχήμα και στο κομμάτι της ενημέρωσης από πλευράς της κυβέρνησης. Και όχι πάρτε τους και κάντε ό,τι νομίζετε. Ναι. Κλείνουμε, κύριε Σαββόπουλε. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο περιθώριο χρόνου. Πάρα πολλά τα ζητήματα. Δεν προλαβαίνουμε να τα συζητήσουμε όλα. Προφανώς και θα τα ξαναπούμε. Τα μεγάλα θέματα και δεν ξέρω καλώς κακώς. Με το ξεκίνημά σας ξεκινήσατε να τα εντάξει, συζητάμε, είναι... να ξεκινούμε να τα συζητάμε, ξεκινούμε να τα διαμορφώνουμε, ξεκινούμε να τα χειριζόμαστε, εν πάση περιπτώσει.
Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Ρούση. Είναι πάρα πολλά. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος, Καστοριά, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Έχουμε βάλει στόχους, έχουμε ήδη υποβάλει την πρόταση για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχω ξαναπεί ότι εμείς οι αυτοδιοικητικοί, όταν αναλαμβάνουμε, θα πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βάλουμε κάποιους στόχους. Να πούμε 5-10 πράγματα. Δεν μπορεί να περάσουν 2 χρόνια και να ρωτάει άλλος τι θέλεις να κάνεις και να λες και να μην ξέρουμε. Έχουμε βάλει την πρόταση, είναι πολύ μεγάλη πρόταση. Δεν θα την αναφέρω. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος, θα τα ξαναπούμε όμως. Να σας ευχαριστήσω καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ που μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να μπορούμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.